Γεια χαρά σε όλους. Φέτος η Αλφα Ρωμαίο γιορτάζει 110 χρόνια ζωής και είμαστε σήμερα εδώ για να το γιορτάσουμε με τον δικό μας διαφορετικό τρόπο. Αυτή είναι η ανανεωμένη για το 2020 Τζούλια και μάλιστα στην έκδοση Veloce Ti Q4. Χρόνια πολλά λοιπόν Αλφα Ρωμαίο, χρόνια πολλά και σε μένα, αφού όπως φαίνεται σήμερα θα κάνω πρόωρα τα γενέθλιά μου. Η Veloce ίσως χαρακτηριστεί από κάποιους ως μια baby κουατριφόλιο. Και αυτό γιατί αυτή εδώ η έκδοση είναι πιο κοντά στο μάτι στην κορυφαία Τζούλια παρά στην πιο απλή. Έτσι λοιπόν έχουμε πέρα από τις 19 ρεζάντες που είναι ίδιες με αυτή που φοράει η κουατριφόλιο, έχουμε κίτρινες λαγκάνες στα φρένα και έχουμε ένα πακέτο από carbon εδώ μπροστά στο θηρεό, στους καθρέφτες, στα μαρσπιέ και σε πολλά σημεία στο εσωτερικό. Ενώ πίσω η αεροδομή είναι επίσης από carbon, ίδια με αυτή που φοράει και η κουατριφόλιο. Σχεδιαστικά τώρα η ανανεωμένη Τζούλια για το 2020 δεν έχει αλλάξει εξωτερικά. Οι μοναδικές αλλαγές εντοπίζονται στο εσωτερικό, όπου έχει βελτιωθεί η εργονομία και τα υλικά. Σημαντική ωστόσο είναι η προσθήκη νέων συστημάτων υποβοήθησης του οδηγού, τεχνολογίες αυτόνομης οδήγησης επίπεδου 2, αλλά και ένα εντελώς νέο σύστημα πολυμέσων για το οποίο θα μιλήσουμε σε λίγο. Το πρώτο πράγμα που βλέπεις όταν κάθεσαι μέσα στο εσωτερικό της Veloce είναι το αληθινό carbon. Εδώ επάνω στο ταμπλό, όλη η κεντρική κονσόλα, εδώ στις πόρτες, αληθινό λαχταριστό carbon. Όχι τίποτα από μιμήσεις. Επίσης, αυτά που είναι πάρα πολύ ωραία είναι αυτά τα πολύ βαθιά bucket καθίσματα που έχουν δέρμα και στη μέση έχουν επένδυση από αλκαντάρα. Ό,τι πρέπει για ένα καθαρόιμο σπόρο αυτοκίνητο. Από εκεί και πέρα, σημαντικές αλλαγές δεν υπάρχουν στο εσωτερικό της ανανεωμένης Τζούλια. Η πιο ορατή ίσως αλλαγή είναι το νέο σχεδίαση στη μόνη, το οποίο και εδώ, όπως και στο Pro Facelift μοντέλο, έχει το κουμπί εκκίνησης του κινητήρα επάνω στο τιμόνι, όπως συμβαίνει στα μοντέλα της Ferrari. Ωστόσο, υπάρχουν πιο σημαντικές αλλαγές στον εξοπλισμό και στην εργονομία. Στις νέες Τζούλια Model Year 2020, το σύστημα πολυμέσων έχει περισσότερες δυνατότητες και παράλληλα είναι πιο φιλικό στη χρήση. Στο κέντρο του πίνακα οργάνων υπάρχει μια νέα οθόνη TFT 7 inch με ανανεωμένη διαμόρφωση, ώστε οι πληροφορίες να παρέχονται με πιο ευανάγνωστο τρόπο και παράλληλα να εμφανίζονται οι παράμετροι των συστημάτων αυτόνομης οδήγησης. Στην κεντρική κονσόλα, η οθόνη των 8,8 inch είναι πλέον και αφής, με νέα εμφάνιση και λογισμικό, ώστε να προσαρμόζεται πολύ εύκολα στις απαιτήσεις του χρήστη. Το νέο σύστημα πολυμέσων Alfa Romeo 3D Connect Touch εξελίχθηκε από τη Marelli και προσφέρει ένα πλήθος λειτουργιών. Μέσω της οθόνης αφής, ο χρήστης μπορεί να ελέγξει το ηχοσύστημα, το σύστημα πλοήγησης, τον κλιματισμό, ενώ προσφέρει σύστημα αναγνώρισης φωνής και συμβατότητα με Apple CarPlay και Android Auto. Ο οδηγός μπορεί να επιλέξει αν θα χρησιμοποιήσει την οθόνη αφής ή τον περιστροφικό διακόπτη στην κονσόλα, όπως άλλωστε και στο Pro Facelift μοντέλο. Πλέον εδώ η κεντρική κονσόλα έχει ένα διαφορετική σχεδίαση υποβραχιόνιο, όχι πάρα πολύ βαθύ, αλλά σίγουρα είναι αρκετά βολικό, ενώ εδώ υπάρχει και σύστημα ασύρματης φόρτισης για συμβατά smartphone. Μια σύγχρονη προσθήκη, όπως και να το κάνουμε. Εδώ υπάρχουν θήκες USB auxiliary και USB Type-C, ενώ πάλι μια USB υπάρχει και εδώ μπροστά. Δύο ποτηροθήκες κλασικά, μια θήκη εδώ για διάφορα άλλα πράγματα, ακόμη και θήκη εδώ για τα ψηλά, στα διόδια. Ενδιαφέρον ωστόσο έχει ότι επανασχεδιασμένος νέο επιλογές των ταχυτήτων, ενώ εδώ στη βάση του έχει το λογότυπο της Ιταλικής σημαίας. Ενώ μικρότερες βελτιώσεις ως προς την εργονομία έχουν γίνει και εδώ στους διάφορους διακόπτες για τη χρήση του συστήματος Multimedia. Όμως αυτά τα bucket πραγματικά είναι υπέροχα. Κόκκινες δερμάτινες επενδύσεις εδώ στις πόρτες, carbon, μαύρο δέρμα με κόκκινη ραφή.
λογότυπα εδώ, Αλφα Ρωμαίο. Driver's car, σε κάθε περίπτωση. Χαίρεσαι να κάθεσαι εδώ μέσα. Πίσω θέσεις, ναι. Έχει και πίσω θέσεις, η Τζούλια. Αν και δεν νομίζω ότι θα ενδιαφερθεί κανείς ιδιαίτερα. Αλλά μιας και μπήκα εδώ, να πω ότι το μοναδικό ίσως πράγμα που με ενοχλεί είναι αυτό το πάρα πολύ ψηλό, κάπου τόσο, τούνελ στη μέση για να περνάνε τα διαφορικά για το σύστημα τετρακίνησης. Κάτι που σημαίνει ότι ένας μεσαίος επιβάτης εδώ θα είναι καβάλα στο άλογο. Είναι τόσο μεγάλο αυτό εδώ, θα μπορούσε να είναι και σέλα. Όμως, αλήθεια τώρα, σας νοιάζουν οι πίσω θέσεις στην Τζούλια? Στο port bagage της Τζούλια, σιγά να μην σας δείξω και το port bagage. Τι θα βάλετε, μπαγάζια? Σκοπός δεν είναι τι είναι εδώ, αλλά τι είναι εκεί. Η ουσία βέβαια είναι κάτω από εδώ. Αυτός εδώ είναι ένας 2-λίτρος βενζινοκινητήρας με τούρμπο και αποδίδει στη βελότσε 280 ύπους και 400 νιουτόμετρα ροπής. Είναι ένας κινητήρας που στην έκδοση αυτή συνδυάζεται με 8 αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και στο αυτοκίνητο της δοκιμής με σύστημα μόνιμης τετρακίνησης. Όσο τώρα για την κατανάλωση, δεν ξέρω αν έχει κάποια σημασία, αλλά η Alfa Romeo λέει επισήμως ότι η βελότσε καίει κατά μέσο όρο 6,9 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Αν καταφέρετε και αντισταθείτε στο γλυκό γκάζι και οδηγήσετε πολύ οικονομικά, ίσως δείτε και νούμερα κάτω από 12. Εγώ πάντως, εδώ και μερικές μέρες που την έχω στα χέρια μου, μόλις και με τα βίας κατάφερα να πέσω κάτω από 14. Αυτό που έχει σημασία όμως είναι ότι η Veloce Ti Q4 κάνει το 0-100 σε 5,2 δευτερόλεπτα. Είναι όμως έτσι? Οδηγικά τώρα η Τζούλια είναι εξαιρετική σε όλες τις εκδόσεις. Ακόμη και η πετρελοκίνητη Τζούλια που είχα οδηγήσει παλιότερα μου είχε αφήσει τις καλύτερες εντυπώσεις ως προς το σύστημα διεύθυνσης και τον μπροστινό της τμήμα. Τώρα με τη Veloce ο ορισμός της οδηγικής απόλαυσης πάει ένα βήμα παραπέρα, αφού σε αυτό το συνδυασμό έρχονται να προσταθούν και οι επιδόσεις για να διαμορφώσουν έτσι ένα ίσως ιδανικό, θα έλεγα, οδηγικό τρίπτυχο. Δεν έχω οδηγήσει μέχρι σήμερα την BMW 330i για να έχω μια έτσι πιο ολοκληρωμένη εικόνα, η οποία βέβαια είναι και ο ουσιαστικός ανταγωνιστής αυτού εδώ του μοντέλου, όμως μπορώ με σιγουριά να πω ότι αυτή εδώ η Giulia Veloce Ti είναι ένα αυτοκίνητο που είναι απολαυστικό τόσο σε επιταχύνσεις όσο και σε όλο το χειρισμό. Είναι ένα αυτοκίνητο πραγματικά για τον αληθινό οδηγό. Στην καθημερινότητα η Giulia δεν θα πει όχι. Δεν είναι το πιο ευχάριστο αυτοκίνητο για να οδηγείς μες στην πόλη, όμως είναι ένα αυτοκίνητο που θα το χρησιμοποιήσεις παρόλα αυτά χωρίς να τις ανασχετήσεις. Ίσως έχεις κάποια θεματάκια σε πολύ στενούς δρόμους ή σε εισόδους από πάρκινγκ, όπου το τιμόνι δεν κόβει και τόσο για να μπει κατευθείαν με έναν ελιγμό. Εντάξει, όσον αφορά τώρα τις επιδόσεις, είναι καταιγιστικές. Δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να συγκριθεί όμως με μια κουατριφόλιο. Αυτή είναι μια μεσαία έκδοση που παρόλα αυτά όμως θα την απολαύσουν οι περισσότεροι οδηγοί και το κυριότερο χωρίς να χρειαστεί να επενδύσουν ένα στεγαστικό δάνειο. Όσο τώρα για τα οδηγικά χαρακτηριστικά της Giulia Veloce Ti, τι να πεις, το σύστημα διεύθυνσης αγγίζει την τελειότητα, το μπροστινό έχει διπλά ψαλίδια και σε βοηθάει να τοποθετείς το αυτοκίνητο έτσι ακριβώς όπως θέλεις. Σημαδεύεις, στρίβεις το τιμόνι και μπαμ! Πυροβολείς και απολαμβάνεις πραγματικά όσο σε ελάχιστα αυτοκίνητα ανεξαρτήτου κατηγορίας. Πίσω βεβαίως υπάρχει ανεξάρτητη ανάρτηση, ενώ αυτό που δεν βλέπω είναι εδώ πάνω στο διακόπτη του συστήματος DNA το μπουτόν που αλλάζει τη σκληρότητα στα αμορτισέρ. Διορθώστε με αν κάνω λάθος, αλλά στην προηγούμενη Giulia είχες μια επιλογή να έχεις το διακόπτη στο Dynamic και ταυτόχρονα να επιλέξεις το μαλακότερο ζωτάπι αναρτήσεις. Μάλλον εδώ στην έκδοση Veloce Ti δεν υπάρχει κάποιο μαλακότερο setup. Δεν ξέρω, αν γνωρίζει κάποιος, ευπρόσδεκτα οποιαδήποτε σχόλια σχετικά με αυτό το θέμα. Όσον αφορά τώρα για το διακόπτη του DNA, από εδώ ο οδηγός μπορεί και παραμετροποιεί το σύνολο του αυτοκινήτου. Απόκριση στο γκάζι, ροπή, αίσθηση τιμονιού, αλλαγές στο κυβότιο ταχυτήτων και βεβαίως, όπου είναι διαθέσιμες, σκληρότερες αναρτήσεις.
Από εδώ υπάρχει επιλογή Dynamic, ενώ βεβαίως υπάρχει το Normal για την καθημερινή μας χρήση και βεβαίως η επιλογή All Weather από κάτω, το A, όπου βελτιστοποιεί το σύστημα για χρήση σε πιο γλιστερούς δρόμους, σε βροχή ή σε πολύ κρύο. Εγώ τώρα γιατί μπήκα στο σύστημα αυτό. Dynamic παρακαλώ και γρήγορα. Τώρα, τα επίπεδα πρόσφυσης στη Giulia Veloce, καλά εδώ είναι και τετρακίνητη, οπότε έρχεται η τετρακίνηση να δώσει αυτό το κάτι παραπάνω. Το αυτοκίνητο ουσιαστικά είναι πισοκίνητο και στέλνει ροπή στον μπροστινό άξονα όταν και όσο χρειαστεί. Και η πρόσφυση είναι πραγματικά ατελείωτη, σε ό,τι δρόμο και αν οδηγούμε. Βέβαια, αν θέλετε να απενεργοποιήσετε τα ηλεκτρονικά και να κάνετε τύπου ταρζανιές ή ακόμη και αν θέλετε να επισκεφτείτε μια πίστα και να απολαύσετε την Giulia στο 100% των δυνατοτήτων της, τότε λυπάμαι, αλλά τα ηλεκτρονικά δεν απενεργοποιούνται καθόλου. Αυτό πάντως που θα απολαύσεις πραγματικά είναι αυτά εδώ τα μεγάλα αλουμινένια paddles, τα οποία είναι σταθερά στην κόλωνα του τιμονιού, δεν τα παίρνεις μαζί σου στρίβοντας και είναι αρκετά μεγάλα για να τα φτάνεις ακόμα και όταν το τιμόνι σου είναι στριμμένο. Αλουμινένια, όχι πλαστικά, και η αίσθησή τους είναι πάρα πολύ καλή και βεβαίως οι αλλαγές στο οχτάρι αυτό με το κυβότιο είναι αστραπιαίες. Χαίρεσαι να το οδηγείς στη μηχανική επιλογή. Εδώ λοιπόν το λευγέ και πλέον έχεις όλες τις ταχύτητες στα χέρια σου και πιάνει κόφτη. Δεν αλλάζει όταν έρχεται η επόμενη σχέση αυτόματα, που σημαίνει ότι μπορεί να μείνεις ψηλά στις στροφές του κινητήρα, αν ξέρεις που είναι το όριο του κόφτη. Και ακούστε τώρα ήχο. Κράκ η αλλαγή. Απίστευτο. Τέλεια αίσθηση. Εντάξει, τα φρένα, τι να ψήσει τα φρένα. Είναι πραγματικά εξαιρετικά, ακούραστα νομίζω. Μεγάλες ατραπίστωνες δαγκάνες μπροστά. Ω, Παναγιά μου. Ίσως θα ήθελα λίγο παραπάνω ήχο από την εξάτμιση. Έχει δύο απολύξεις πίσω. Δεν ακούς κάτι, ακούς και έτσι λίγο ένα μπάσο, αλλά είναι αρκετά διακριτική η Veloce. Ναι ρε φίλε, ναι. Giulia Veloce Ti Q4 παρακαλώ. Πάμε. Η τιμή της Alfa Romeo Giulia, της ανανεωμένης Giulia για το 2020, ξεκινάει από 43.500 ευρώ. Όμως στη δίλητρη έκδοση βενζίνης με τους 200 ύπους, τη βασική. Αυτή εδώ, η Giulia Veloce Ti Q4, ξεκινάει από 65.000 ευρώ και περιλαμβάνει βεβαίως όλο αυτό το λαχταριστό πακέτο με το Carbon, την Alcantara, τις 19 ριζάντες και όλα αυτά που βλέπουμε. Και ίσως πει κανείς ότι εντάξει, είναι αρκετά χρήματα για ένα σεντάν. Όμως αυτό δεν είναι απλά ένα σεντάν. Είναι ένα αυτοκίνητο που καταρχήν έχει εξαιρετική ποιότητα κατασκευής και κρύβει μέσα του αρκετή τεχνολογία και το συνοδεύει μια ένδοξη ιστορία 110 χρόνων. Συν το ότι έχει πάρα πολύ καλές επιδόσεις και βεβαίως μια εξαιρετική οδική συμπεριφορά. Να δούμε όμως τι δεν μου άρεσε στη Giulia Veloce. Δεν μου άρεσε το ότι το σύστημα traction control δεν απενεργοποιείται πλήρως. Για αυτούς που θα θελήσουν να πάρουν τη Veloce σε μια πίστα και να την απολαύσουν στο 100% των δυνατοτήτων της. Επίσης δεν μου άρεσε το ότι οι χώροι πίσω είναι μικρότεροι από ό,τι για παράδειγμα σε μια BMW σειρά 3 ή σε ένα Audi A4. Ενώ τέλος δεν μου άρεσε το ότι το αυτοκίνητο δυσκολεύεται να στρίψει σε πολύ μικρούς στενούς δρόμους, κάνοντας έτσι τους ελιγμούς εντός πόλης μια πιο πολύπλοκη υπόθεση από οποιοδήποτε άλλο αυτοκίνητο. Βέβαια υπάρχουν και πράγματα που μου άρεσαν στη Giulia Veloce, όπως για παράδειγμα μου άρεσε πάρα πολύ αυτό το πακέτο με τις επενδύσεις σε Carbon και σε Alcantara,
Μου άρεσαν βεβαίως οι επιδόσεις του δίλητρου turbo κινητήρα βενζίνης και μου άρεσε ακόμη η αίσθηση που σου δίνει τόσο το σύστημα διεύθυνσης όσο και όλο το μπροστινό σύστημα της Giulia. Είναι ίσως το πιο συμμετοχικό και το πιο fun to drive αυτοκίνητο σε αυτή την κατηγορία. Επίσης μου άρεσαν τα αλουμινένια paddles πίσω από το τιμόνι, μου άρεσαν αυτό το χαρακτηριστικό μπλε μιζάνο χρώμα, μου άρεσαν τα φρένα, αυτές οι κίτρινες δαγκάνες, τα μαχαίρια που φουσκώνουν, οι εξατμίσεις πίσω, ο θόρυβος που κάνει, παρότι είναι διακριτικός, αλλά να μην το συνεχίσω, Ναι, το χάνω. Μ' άρεσαν πάρα πολλά πράγματα λοιπόν στην Giulia Veloce, αλλά ας κρατήσουμε μόνο 3 για σήμερα. Αυτά όμως για σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που φτάσατε ως το τέλος και βεβαίως θα χαρώ να δω τα σχόλιά σας για αυτό το υπέροχο αυτοκίνητο ακριβώς από κάτω. Αν φτάσετε σήμερα για πρώτη φορά στο κανάλι, εδώ κάνουμε reviews αυτοκινήτων. Όχι απαραίτητα σαν την Giulia Veloce, αλλά reviews αυτοκινήτων γενικότερα. Οπότε αν θέλετε να βλέπετε και άλλα τέτοια βίντεο, πατήστε subscribe, παίξτε με την καμπάνα εκεί δίπλα για να παίρνετε ειδοποιήσεις κάθε φορά που φορτώνουμε κάτι καινούριο. Ενώ αν θέλετε μπορείτε να ακολουθήσετε εμένα, αλλά και στο λογαριασμό του TRC Off στο Facebook και στο Instagram για να βλέπετε και άλλα πράγματα πέρα από αυτά τα βίντεο. Μέχρι την άλλη φορά όμως, από την ανανεωμένη για το 2020 Alfa Romeo Giulia Veloce και μένα, να είστε όλοι καλά! Η Veloce ίσως χαρακτηριστεί από κάποιους ως μια baby κουατριφόλιο. Και αυτή γιατί... Αυτή εδώ η εγ... Και αυτή γιατί... Μου φύγανε. Πριν που έκανα το μαγικό, δεν έδειξε αυτό εδώ το μαγικό. Έλα. Εντάξει, καλά κι αυτά, αλλά και μπουκάλα. Κάτσε που είσαι. Που δεν το σπάσαμε. Είπα από κάπου να κρατηθώ. Ποιο κανάλι? Από την Giulia και από το κανάλι. Γιατί αυτοί που είναι στο Mega και λένε τις ειδήσεις από όλους εμάς στο Mega Channel, κάπως έτσι. Από όλους εμάς στο trcoff.gr. Εμένα, τον εαυτό μου, τον Γιάννη, τον Στέφου. Το φίλο μου τον Δημήτρη που έρθει καμιά φορά να πιει καφέ. Την κάμερά μου τη μία, την κάμερά μου την άλλη. Το τρυπόδι μου, τον υπολογιστή μου. Όλοι εμείς στο trcoff.gr. Σας ευχόμαστε ένα υπέροχο βράδυ. Καλό Σαββατοκύριακο. Και τα λέμε την άλλη φορά.